Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Τετάρτη νομοσχέδιο των ΗΠΑ που καλούσε να χαρακτηριστούν τρομοκρατική οργάνωση η γκρίζη της τη Τουρκία. Η ψήφιση ενό τέτοιου νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, το οποίο βασίζεται σε αβάσιμου ισχυρισμού, είναι ακατάλληλη για τη ρίζα τη συμμαχία. Μεταξύ Τουρκία και ΗΠΑ, ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του, αποκαλώντα την κίνηση ω εξαιρετικά θλιβερή και ανησυχητική. Την περασμένη εβδομάδα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μια τροπολογία που καλεί τον Υπουργό Εξωτερικών, Άντωνη Μπλίνκεν, να υποβάλει μια έκθεση που θα αξιολογεί εάν οι γκρίζοι λύκοι τη Τουρκία πληρούν τα κριτήρια. Για να χαρακτηριστούν ω ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Εάν η γερουσία τον ΗΠΑ υιοθετήσει παρόμοια διαταξή, οι ΗΠΑ θα ενταχθούν στον συνασπισμό πολλών ευρωπαϊκών χωρών που στοχεύουν την παραστρατιωτική οργάνωση η οποία συνδέεται με το ακροδεξιό κόμμα Εθνικιστικού Κινήματο τη Τουρκία, τον μικρότερο έτερο του συνασπισμού του κυβερνώντο κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη του Προέδρου, Ρατσέπτα Γιπερντογάν. Η Γκριζιλίκη, η οργάνωση Νεολαία του εθνικού κινήματος της Τουρκίας, συνδέοντας σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική βία που σάρωσε την Τουρκία τη δεκαετία του 1970, στοχεύοντας αριστερούς ακτιβιστές και εθνοτικές μειονότητες με επιθέσεις, δολοφονίες και εμπρισμούς. Αυτή τη στιγμή διατηρούν ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, όπου συνδέονται με βίες αντιπαραθέσεις, στρεφόμενοι κυρίως κατά Κούρδων και Αρμενίων, αλλά και κατά πολιτικών προσώπων ευρωπαϊκών κρατών, που είναι φύλλα προσκύμενοι με αυτές τις δύο εθνότητες. Η κουρδική-συριακή πολιτοφυλακή YPG έπαιξε ζωτικό ρόλο στις επίγειες επιχειρήσεις του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΙΠΑ κατά του Ισλαμικού κράτους. Η Τουρκία ωστόσο θεωρεί το YPG ως παρακλάδι του ΠΚΚ και συνεπώς ως απειλή για την εθνική της ασφάλεια, ενώ έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές εκστρατείε στη Σύρια για να οθήσει την ομάδα νότια από τα συνορα Τουρκία Τουρκίας-Συρίας. Στόχο των Τούρκων είναι ο κατακαιρματισμός των Κούρδων του YPG σε περιοχές νότιου του αυτοκινητόδρομου M4, ο οποίος διασχίζει τη Συρία κοντά σχετικά στα σύνορά της με την Τουρκία ούτω ώστε να μην υπάρχει εδαφική συνέχεια κουρδικών εδαφών σε Συρία, Νοτιοανατολική Τουρκία, Βόρειο Ιράκ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.